Γενικό Νοσοκομείο ως τεχνική υποδομή. Αν θυμάστε, οι πυρίες, τουλάχιστον όσοι είστε εδώ, 6 Σεπτεμβρίου είχαμε γενέθλια. Τέθηκε σε λειτουργία το νέο νοσοκομείο Κατερίνης στις 6 Σεπτεμβρίου του 2010. Από τότε και μετά πιστεύω ότι κάνατε ιδίως η νοσηλευτική υπηρεσία πολύ σπουδαίο έργο. Έχω πει και άλλες φορές, θα το λέω συνέχεια, μέχρι να φύγω από διοικητής, είτε φύγω αργά είτε γρήγορα, κάποτε εμείς φεύγουμε και έρχονται άλλοι, ότι είμαι πολύ περήφανος για την νοσηλευτική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Και όταν εγώ λέω του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, δεν θα αναφέρω το λεγόμενο κρίσιμο ψουτού, ενώ το σύνολο, γιατί εγώ είμαι υπέρ του ενιαίου, ενός ενιαίου και μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, που περιλαμβάνει πλέον και τον ψυχιατρικό τομέα από το προπερασμένο Μάρτιο, τυπικά, του 12 του Μάρτιου. Και κατέβαλα πολλές προσπάθειες αυτή η νοσηλευτική υπηρεσία να μεγενθύνει ποσοτικά και με τη νέα διοίκηση, διεύθυνσή της να παράγει περισσότερο έργο και το οποίο κάνει. Ειλικρινά το λέω, αν είναι ο τύπος εδώ να το γράψει, το λέω για να γραφεί, ότι μπορεί να ακούω παράπονα από τον κόσμο, γιατί είμαι και εγώ πληρεύση και με πλησιάζουν, με γνωρίζουν πολύ. Μπορούμε να ακούμε παράπονα από γιατρούς για κάποιες συμπεριφορές, κάποιες φορές του νοσοκομείου μας, αλλά να ξέρετε, το λέω με γραφή με κεφαλαία, ότι παίρνω πάντοτε συγχαρητήρια για την νοσηλευτική υπηρεσία. Πάντοτε. Για τη δουλειά που κάνει, την ποιότητα της νοσηλευτικής υπηρεσίας που παρέχει και τη συμπεριφορά. Να μας πω μόνο κάτι απλό. Μου λένε, λίγες φορές βλέπουμε δημοσίους υπαλλήλους, δημόσιοι υπάλληλοι είστε, να μας χαμογελάνε. Δηλαδή να τους πιέζουμε, να είμαστε απαιτητικοί ως πολίτες, ιδίως στη συνοδοί, αλλά και οι ασθενείς όταν επικοινωνούν, να τρέχουν από άγχος να προλάβουν και να μας χαμογελάνε. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το ανεβάσουμε όσο γίνεται, διότι έχουμε υποχρέωση όσοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι και να πω και το δικαιότερο ότι από το 10 και μέχρι σήμερα διαρκώς βελτιώνεται η νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου μας. Και πάντα εννοώ το σύνολο, το ένα ενιαίο μεγάλο νοσοκομείο, δεν το ξαναπώ, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με το γενικό ούτε με το ψυχιατρίο, είμαι με το ένα ενιαίο μεγάλο νοσοκομείο και πρέπει να καταλάβετε. Το είπα και χθες σε μια ημερίδα και κάποιοι δεν το είχαν καταλάβει ακόμα και από τους επίσημους, ότι το νοσοκομείο Κατερίνης είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα επαρχιακά νοσοκομεία, 450 κλινών οργανικών και 426 ανεπτυγμένων, όταν για παράδειγμα είπα και χθες, οι Σέρες, η Καβάλα που είναι πολύ μεγαλύτερες πόλεις, μην πω και άλλες, και αρχίζουν οι ανταγωνισμοί, είναι πολύ μικρότερα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που έχουμε ήδη αναλάβει βεβαίως, εννοείται, για τη λειτουργία του. Και θα πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουμε ότι το χάσμα ή το τείχος που υπήρχε ανάμεσα στο γενικό και στο ψυχιατρίο από κάποιες κακές αντιλήψεις και συμπεριφορές πρέπει να σταματήσει, το τείχος πρέπει να το γκρεμίσουμε. Διότι είμαστε όλοι λειτουργοί ενός ενιαίου και μεγάλου νοσοκομείου που παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες που δεν παρέχουν και άλλα ακόμα μεγαλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις νοσοκομεία της χώρας.